Στην αναγκαιότητα στελέχωσης του νοσοκομείου του Βολού με επαρκές προσωπικό, αναφέρθηκε ο γιατρός Γιάννης Κωστής στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας και περιελάμβανε προβολή ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Αχιλλοπουλίου και της ιατρικής. Σύμφωνα με τον γιατρό κύριο Κωστή, για την ιστορία του νοσοκομείου εκδόθηκε πριν από λίγα χρόνια ένα βιβλίο το οποίο επιμελήθηκε ο ίδιος από κοινού με τον κύριο Βασίλη Νταχούμη, το οποίο είναι πιο λεπτομερές. Το ντοκιμαντέρ, όπως πρόσθεσε, είναι πιο εκλεκευμένο και περιεκτικό, με πιο ευχάριστο δοσμένο για να απασχολήσει και άλλους μη υγειονομικούς. Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε μέσα στην πανδημική κρίση, συμμετέχουν 30 φοιτητές, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι του νοσοκομείου Βόλου. Τα χρόνια μετά την απελευθέρωση του Βόλου το 1881, η αστική τάξη στο Βόλο, αναπτυσσόμενη, συμμετείχε δραστήρια στην οικονομική ανάπτυξή του, όπως και στη δημιουργία υποδομών. Το επίσημο κράτος δεν είχε αναπτυγμένη ακόμα την προνοιακή του διάθεση, είτε γιατί αυτή ήταν νωρίς ακόμα να οριμάσει, είτε γιατί καθυστερούσε λόγω των πολιτικών παθών τα οποία τον βασάνιζαν ευθύς μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Έτσι, άτομα αστή της εποχής που είχαν γενικότερες ευαισθησίες συγκρότησαν συλλόγους φιλανθρωπικού τύπου που ίδρυσαν το πτωχοκομείο του Βόλου ή μάζευαν χρήματα για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Μετά το 1903 το νοσοκομείο άρχισε να λειτουργεί με 28 κρεβάτια και άλλους χώρους απαραίτητος, με αποτέλεσμα να είναι ένα από τα λίγα ικανά και σύγχρονα για την εποχή νοσοκομεία της τότε Ελλάδος. Ο γιατρός κ. Κωστής αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από το προσωπικό στο Αχιλλοπούλιο τις τελευταίες δεκαετίες και όχι μόνο σήμερα. Και επισήμανε ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει τις δημόσιες δομές και τη φροντίδα υγείας.